Pour fumer un cerf, faut toujours être à l'heure. Grâce à ma custos, j'étais à l'heure. Et c'était son heure. Avec custos, je suis toujours à l'heure. Ο Gérard Depardieu καμαρώνει πάνω από το θύραμά του ένα σκοτωμένο ελάφι, ρυθμίζοντας πολυτελή ρολόγια ρωσικής εταιρείας. Ο γνωστός Γάλλος ηθοποιός προκαλεί και δεν είναι η πρώτη φορά. Ωστόσο, αυτή η διαφήμιση μοιάζει να είναι η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι. Και οι αντιδράσεις εναντίον του ηθοποιού είναι έντονα αρνητικές. Αναφορές υπάρχουν ακόμη και στο γαλλικό τύπο. Ο Depardieu σκοτώνει ελάφια σε παράλογη διαφήμιση. Είναι ο τίτλος σε άρθρο της Le Figaro. Οι φιλοζωικές οργανώσεις αντιδρούν έντονα. Η Μαρία Κανωτή, που είναι υπεύθυνη στο Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριων Ζώων Άνιμα, μας λέει πως την ίδια ώρα που κυκλοφορούσε η διαφήμιση με τον Depardieu, η ίδια και οι συνεργάτες της προσπαθούσαν να σώσουν ένα ελάφι που κινδύνευε. Δεν αισθάνθηκα πολύ ευχάριστα. Ήταν ένα άσχημο θέαμα για μένα. Πόσο μάλλον που χθες όλο το βράδυ, ακριβώς αυτό που κάναμε ήταν να προσπαθούμε να σώσουμε ένα τέτοιο ελάφι, χτυπημένο από αυτοκίνητα, θηλυκό, ακριβώς ίδιου μεγέθους κλπ. Και ήμασταν από πάνω του, όχι για να δείξουμε το ρολόι μας και να το πενευτούμε που το σκοτώσαμε, αλλά προσπαθώντας να του βάλουμε ορό, να το αναισθητοποιήσουμε και να το μεταφέρουμε σε ένα χώρο για περίθαλψη. Ο Κωνσταντίνος Ζαμπάρας, ένας ηθοποιός που οι περισσότεροι αναγνωρίζουν από γνωστά τηλεοπτικά σποτ, λέει πως παρά την κρίση στο επάγγελμά του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί, ο ίδιος δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει μέρος σε μια παρόμοια διαφήμιση. Ακόμη και αν τα χρήματα ήταν πολλά. Γιατί να κάνει αυτή τη διαφήμιση, για ποιο λόγο? Mm-hmm. Τα ζώα τα αγαπάμε. Mm-hmm. Δεν τα περιφέρουμε σκοτωμένα από εδώ και από εκεί. Σοκ. Αυτό μου έχει προκαλέσει σοκ. Πάντως, ο Gérard Depardieu έχει προκαλέσει και άλλες φορές με την τουλάχιστον εκεντρική συμπεριφορά του. Πριν σκοτώσω κάτι, του μιλάω πάντα. Ένα ζώο που το σφάζεις έτσι έχει καλύτερη γεύση, είχε αναφέρει στην αυτοβιογραφία του. Πρέπει ειδικά οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν μια επιρροή να προσπαθούν να προβαίνουν με τις ενέργειες οι οποίες θα έχουν περισσότερο θετικό αντίκτυπο ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και όχι τέτοιου είδους ενέργειες. Θεωρούμε ότι είναι πιθανό να υπάρξουν αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις.